members of parliament and mayors of the beautiful Messina region, ambassador of Israel to Greece. Thank you for joining us, senior Israeli MOD representatives. Thank you. Elbit senior executives and dear partners, colleagues and friends. It is our honor and great pleasure to host you today. And in a few moments we will raise a toast, a joint toast, a toast of long-term partnership, a toast of mutual cooperation, and a toast of a new era in pilot training. Before I do that, I would like to present a short video we had prepared for this event. Exciting times. I would like to invite the Hellenic Minister of National Defense to say a few words, please. Sir. Είδατε ένα βίντεο που δείχνει μια εικόνα από το μέλλον. Αυτό το μέλλον νομίζω διαμορφώνεται κατά τρόπο εξαιρετικό για την πολεμική μας αεροπορία εκεί στην πτέρυγα αεροπορικής εκπαίδευσης στην Καλαμάτα, η οποία μετά την μεγάλη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την Elbit στη βάση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ, νομίζω ότι εξασφαλίζει ένα καινούριο, κυριολεκτικά καλύτερο, πολύ καλύτερο μέλλον για την πολεμική μας αεροπορία, γιατί δεν είναι μόνο οι πλατφόρμες, τα καινούρια αεροσκάφη που προμηθευόμαστε, είναι και η επένδυση στο προσωπικό. Και δεν υπάρχει καλύτερη επένδυση στο προσωπικό από τον τρόπο που αυτό εκπαιδεύεται, και ιδίως στο πτυτικό αντικείμενο. Έτσι λοιπόν, με μια συμφωνία διάρκειας 22 ετών με την Elbit, θα γίνει και θα ολοκληρωθεί στην επόμενη διετία, γι' αυτό και τα 22 χρόνια, ώστε τα 20 επόμενα να έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Μια μεγάλη επένδυση στην Καλαμάτα, στην αεροπορική βάση εκεί, επένδυση στα επίγεια συστήματα εκπαίδευσης, επένδυση στα εναέρια συστήματα εκπαίδευσης, με αναβάθμιση 25 ελικοφόρων εκπαιδευτικών και πρόσθεση 10 από τα καινούρια αεροθούμενα εκπαιδευτικά που θα έρθουν στα επόμενα 2 χρόνια.
προσφορά συγκεκριμένων ορών, επιπλέον ορών εκπαίδευσης στον αέρα και φυσικά στο έδαφος, με εκπαίδευση σε υπολογιστές, εκπαίδευση σε προσομοιωτές, ό,τι καλύτερο και πιο υπερσύγχρονο υπάρχει σήμερα στην εκπαίδευση ενός υπταμένου. Και όλο αυτό νομίζω θα μεταμορφώσει προς το καλύτερο την πολεμική μας αεροπορία, η οποία ήδη είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά υψηλών δυνατοτήτων, αλλά αυτές οι δυνατότητες μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερες. Διότι δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είχαμε μείνει πίσω στο εκπαιδευτικό αντικείμενο, διότι απλούστατα δεν προσφέρονταν αρκετές ώρες, επειδή απλούστατα ο εξοπλισμός δεν ήταν επαρκής. Αυτό καλύπτεται χάρη στην στρατηγική συνεργασία με την Elbit και νομίζω ότι αυτό, εκτός από την προφανή ωφέλεια για την πολεμική μας αεροπορία, μια επένδυση στο μέλλον, στους ανθρώπους της, στους επόμενους πιλότους, θα είναι και μια προφανή ωφέλεια για την τοπική κοινωνία και την τοπική οικονομία. Όλο αυτό έγινε σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας της Καλαμάτας. Η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας βλέπει την προοπτική, βλέπει πως δύο από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερες, πολεμικές αεροπορίες στον κόσμο έρχονται και συνεργάζονται σε στρατηγική βάση, με μια μεγάλη επένδυση, και πως αυτό το εκπαιδευτικό κέντρο γρήγορα θα εξελιχθεί σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο ικανό να προσελκύσει όχι μόνο και να ικανοποιήσει το απόλυτο, όχι μόνο τους Έλληνες Ίκαρους, όχι μόνο τους Ίκαρους της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, αλλά πιθανότατα και Ίκαρους από άλλες πολεμικές αεροπορίες ξένων χωρών, κάνοντας την Καλαμάτα πόλο έλξης διεθνούς αεροπορικής εκπαίδευσης. Συγχαρητήρια στην Elbit. Χαιρόμαστε που είναι η στρατηγική μας εταίρη. Χαιρόμαστε για την μεγάλη και επεκτηνόμενη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εύχομαι πραγματικά αυτό το έργο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει και θα έλεγα ότι είναι μπροστά από το σχέδιο, να εξελιχθεί στην στρατηγική, αν θέλετε, επένδυση στο μέλλον της πολεμικής μας αεροπορίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την εθνική μας ασφάλεια. Συγχαρητήρια. Προσβλέπουμε το επόμενο διάστημα να επισκεφθούμε άλλη μια φορά την Καλαμάτα για να δούμε από κοντά όλα τα καλά που γίνονται εκεί. Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους. Thank you, Minister. I would like to invite Mrs. Shachar Horev, the senior Israeli MOD representative, to speak. Dear Minister, and esteemed guest, His Excellency the Ambassador of Israel in Greece, I would like to thank all of you for coming here today. On the name of the Ministry of Defense and the Government of Israel, we would like to share our deepest gratitude for your selection in Israeli company. This very long-term and strategic project is only one component on the bilateral relationship between our countries. It's a new friendship that will develop more and more. We see a very important strategic partner in Greece, in the area, and as a bridge to Europe. And we thank you very much. I also would like to compliment you for this excellent exhibition. We are going to come back here again and again because we are doing very good business here. So, and compliment you for the Greek industries that also are part of our industrial cooperation. So thank you very much and good luck to us all. Thank you very much. As the Elbit program director, it is with great excitement, enthusiasm, I would like to raise this toast for the success of the International Flight Training Center in Kalamata and for the collaboration between our countries. Stini Amas, L'chaim. Good with that. Good with that. Experience. Good. Oh. Sorry, but it's okay.
So welcome to Elbit System as a booth in the defense show in Greece. We are here in the biggest defense exhibition nowadays in the world. We are part of the Israeli defense company that are presenting here. We are very delighted and happy to be here and to celebrate today the inauguration of the International Flight School in Kalamata. And we will have a small ceremony in couple of minutes. This is very important to Elbit System, to Israel, to the relationship between Greece, the strategic relationship between Greece and Israel. And both government took that opportunity to establish this very important operation in Kalamata for joining the both forces of the Israeli Air Force and the Greek Air Forces for the benefit of both countries. We have lots of dreams. For this program and this is one of the operation that we are nowadays doing in Greece. We are planning to deepen our presence and relationship with the Greek government, with the Greek Ministry of Defense, with the Greek industries. We are planning to provide here IP and technology and to build together with Greece industries, with Greece engineers, the next generation defense solution for the benefit of the Greek Hellenic Defense Forces. Thank you. Κύριε Δήμαρχε, είμαστε εδώ στο περίπτωση της Ελμπίτ. Ναι. Πώς βλέπετε τη συνεργασία τη συμμετοχή της Καλαμάτας σε μια σπουδαία συνεργασία της Ελμπίτ με την ελληνική κυβέρνηση, με την Υπουργή Εθνικής Άμυνας? Κύριε Συνάπη, προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια σπουδαία ημέρα η σημερινή για την πατρίδα μας, μια σπουδαία ημέρα για την πολεμική αεροπορία μας. Καθώς μας δίνεται, θα δοθεί δυνατότητα μέσω της διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και την τεράστια επένδυση που θα γίνει στην Καλαμάτα, να οι Έλληνες πιλότοι μας να εκπαιδευτούν και να λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση πάνω σε νέα συστήματα και νέες τεχνολογίες αεροσκαφών. Βέβαια, για την Καλαμάτα, εμείς στην Καλαμάτα είμαστε ακόμα. Η χαρά μας είναι διπλή, καθώς, όπως είπα, αυτή η επένδυση θα γίνει στην περιοχή μας, αυτή η μεγάλη επέσταση. Συγχρόνως, το 120 πτέρυγα εκπαιδεύσεις αέρος που τα τελευταία 50 χρόνια εκπαιδεύει πιλότους, θα συνεχίσει να λειτουργεί εφόσον αναβαθμίζεται. Η Καλαμάτα θα γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και γενικότερα. Και είμαι βέβαιος ότι, το πιστεύω βαθύτατα αυτό, ότι αυτή η αναβάθμιση του στρατικού αεροδρομίου θα επιφέρει εξελίξεις και στο πολιτικό αεροδρόμιο. Καθώς θα δείτε ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις αυτές που χρειάζονται το αεροδρόμιο για να πάει μπροστά και πολύ σύντομα, σχετικά σύντομα, αλλά σε προτεραιότητα η Καλαμάτα θα προμηθευτεί από ό,τι ενημερωθήκαμε για το νέο υπερσύγχρονο ραντάρ, εδάφους αυτό όπως ονομάζεται, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στο αεροδρόμιο μας, στο πολιτικό, εφόσον δημιουργηθούν οι κατάλληλοι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών, να μπορεί να λειτουργεί και να έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και στρατιωτικά και πολιτικά και οτιδήποτε άλλο. Υποστηρίζουμε λοιπόν αυτή την ήπια ανάπτυξη, η οποία φέρνει το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων, που θα αναβαθμίσει την περιοχή μας. Δηλαδή δεν θα επηρεάσει αρνητικά, αντίθετα θα συμβάλλει θετικά στην αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου? Εγώ, όπως ξέρετε, έχω τοποθετηθεί πολλές φορές υπέρ αυτού. Από την αρχή, μετά τις επισκέψεις που έκανα στον Υπουργό Άμυνας και ειδικά δε στον Αρχηγό της Αεροπορίας, όπου εκείνη την ημέρα αφιέρωσε πάνω από 4 ώρες να μας εξηγεί αναλυτικά τι γίνεται, πίστηκα ολοκληρωτικά ότι αυτό δεν φέρει κανένα πρόβλημα. Γιατί και εγώ είχα τις ανησυχίες μου. Κύριε Μαντά, πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το Ισραήλ και την Ελμπίτ για την εθνική άμυνα της χώρας, την εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων, αλλά και για την Καλαμάτα? Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του Ισραήλ. Μια διακρατική συμφωνία η οποία έχει ολοκληρωθεί και ξεκινάει η υλοποίησή της. Ένα project το οποίο θα κοστίσει περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος 20ετίας και θα προσδώσει τεράστια υπεραξία στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, κυρίως στην ελληνική αεροπορία, με την εκπαίδευση των πιλότων μας σε νέα συστήματα και νέες τεχνολογίες. Την ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία την είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα είναι η ευκαιρία να ενημερωθούμε από τα ίδια στελέχη της Ελμπίτ, τους ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι θα υλοποιήσουν αυτό το project, να ενημερωθούμε για τα τεχνικά ζητήματα και κυρίως να εστιάσουμε σε κάποιες βασικές ανάγκες που έχουμε εμείς ως περιοχή, που έχουν να κάνουν πρώτον με την ομαλή συνύπαρξη του πολιτικού αεροδρομίου με το στρατιωτικό αεροδρόμιο και τη διασφάλιση όλων αυτών των ζητημάτων που προκύπτουν από τη συνεργασία. Και δεύτερον, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με καινούργια τεχνολογία αεροπλάνα, καινούργια τεχνολογία μέσα και κυρίως την προβολή και της πόλης μας, της Καλαμάτας και του νομού μας σε μια παγκόσμια κλίμακα πάνω σε μια βάση την οποία μέχρι τώρα δεν την είχαμε.
Άρα λοιπόν μόνο ωφέλη μπορούμε να έχουμε από αυτή τη συνεργασία και ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθεί πάρα πολύ σύντομα και πολύ γρήγορα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις, αντίθετα μπορεί να συμβάλλει θετικά και στην αναβάθμιση του πολιτικού αεροδρομίου. Αυτό είναι βέβαιο. Ήδη από την πρώτη ενημέρωση που έχουμε, πολλά συστήματα τα οποία θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, για παράδειγμα συστήματα νέων ραντάρ και στον πύργο ελέγχων, θα έχουμε νέα εξελιγμένα σύγχρονα μηχανήματα πολύ σύντομα μέσω της συμφωνίας αυτή, τα οποία θα μπορέσουν να προσδώσουν μεγαλύτερη ευκολία στην εναέρια κυκλοφορία. Μια πολύ καλύτερη διαχείριση χρόνου και βέβαια την δυνατότητα ανάπτυξης νέων γραμμών από τη στιγμή που θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε περισσότερες πτήσεις. Νομίζω ότι τα νέα αεροπλάνα ήδη που έχουν παραγγελθεί θα αντικαταστήσουν τα ενεργοβόρα παλαιά αεροπλάνα τόσο σε επίπεδο θορύβου όσο και σε επίπεδο ρήπων. Θα έχουν ένα θετικό αποτύπωμα για την περιοχή μας και βέβαια η συνεργασία αυτή, επειδή η Elbit είναι μια εταιρεία σε εισαγωγικά του δημοσίου του Ισραήλ. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες, με τεράστια κεφάλαια. Η είσοδό της στην Ελλάδα μέσω της 120ΠΕΑ θα μπορεί να προσδώσει σημαντικά περαιτέρω ωφέλη, γιατί οι άνθρωποι έχουν σκοπό να επενδύσουν σε πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με νέες τεχνολογίες, με την αποβιομηχανοποίηση που υπάρχει και με την ανάπτυξη όλων αυτών των ζητημάτων που μπορούμε εμείς να κουμπώσουμε πολλές ιδέες από την περιοχή μας. Και εδώ είμαστε να συζητήσουμε κάθε δυνατή επένδυση για τον τόπο μας.